Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, νέα επίθεση των Τούρκων με drones εναντίον χωριών στο βόρειο Ιράκ. Στόχος τους η κουρδική οντότητα του βορείου Ιράκ, το λεγόμενο Ιρακινό Κουρδιστάν, αυτόνομη περιοχή. Συνέχισαν λοιπόν με τα οπλισμένα UCAV, τα TB2 Bayraktar, επιτέθηκαν εναντίον ενός ειρηνικού χωριού του Καμίς στην ορεινή περιοχή Μπαρζότ στη Σουλεϊμανίγια. Οι κάτοικοι φοβήθηκαν γιατί στο παρελθόν είχαν δεχθεί επιθέσεις από τα τουρκικά drones και στην περιοχή Αλ-Αμαντίγια στην επαρχία Ντοκούχ, βορείου Ιράκ. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν οι Τούρκοι να προκαλούν τους χωρικούς εκεί, τους Κούρδους και τους Ιρακινούς, χωρίς να σέβονται το διεθνές δίκαιο και τα υφιστάμενα σύνορα. Τα ίδια φυσικά γίνονται πιο δίπλα στη Συρία, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί παρανόμως 16 με 18.000 Σύριους μισθοφόρους υπό την ηγεσία Τούρκων στρατιωτικών στη Λιβύη, όπου έχει και τρεις βάσεις. Την Αλ-Βατίγια, την Μιστράτα, ναυτική βάση, η Αλ-Βατίγια είναι αεροπορική, και την Μίτιγκα. Τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε. Μην ξεχνάτε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!